Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί, θα ξεκινήσω εκτός προϋπολογισμού, προκειμένου να σχολιάσω κάποιες τοποθετήσεις που έγιναν. Καταρχάς, άκουσα τον κύριο Χρυσοχοΐδη να χρησιμοποιεί πάλι την έκφραση «θα καθαρίσουμε τις πόλεις». Κάτι το οποίο μας γυρίζει στο σκοτεινό, κατά τη γνώμη μου, 2012-2014, την περίοδο Σαμαρά, Βενιζέλου, η οποία χαρακτηρίστηκε για τη χώρα από αντίστοιχες εκφράσεις, αντίστοιχη ρητορική και πρακτικές. Αλλά από ποιους να καθαρίσουμε τις πόλεις? Να καθαρίσουμε τις πόλεις από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που προσπαθούν να επιβιώσουν, ακόμα και τουρίστες είχαν συλληφθεί τότε. Να τους καθαρίσουμε από τις οροθετικές γυναίκες, οι οποίες διαπομπεύτηκαν. Να καθαρίσουμε τις πόλεις από τους μικροφυλέτες μέχρι 800 ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων που σύρονταν στα αστυνομικά τμήματα. Ή να καθαρίσουμε από τους νέους οι οποίοι επιστρέφουν από τη σχολή τους, όπως οι 22χρονοι που συνελήφθηκε και εξευτελίστηκε τις προηγούμενες μέρες, ή για τα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν γενική συνέλευση στα πανεπιστήμια τους και να τρομοκρατήσουμε τους νέους. Από ποιους να τους καθαρίσουμε? Να τους καθαρίσουμε τη βαριά εγκληματικότητα, ναι. Από αυτούς να τους καθαρίσουμε. Όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια με συνεχείς επιχειρήσεις και αποτελέσματα. Όχι να λέμε να καθαρίσουμε τις πόλεις και να εννοούμε αυτά που έγιναν το 2014 και καταδίκασαν τη χώρα και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπως επίσης άκουσα ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού κυβέρνηση αριστεράς. Μάλλον δεν γνωρίζετε την περίπτωση της Πορτογαλίας, κύριε συνάδελφε, όπου συγκυβερνούν εκεί τα αριστερά και σοσιαλιστικά κόμματα, όπως επίσης και την Ισπανία. Και έχουμε και συνέχεια. Μην βιάζεστε λοιπόν να βγάζετε συμπεράσματα και να τελειώσετε την ιστορία, διότι είναι δυναμική και εξελίσσεται. Οι κοινωνικές αδικίες τροφοδοτούν τις εξελίξεις. Πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός αποτυπώνει την ασκούμενη πολιτική και τις προτεραιότητες. Το κράτος πρέπει να είναι μηχανισμός που θέτει προστατευτικό πλαίσιο για τους αδύναμους και που μεριμνά για τις ανάγκες των πολλών. Για μας, ένας προϋπολογισμός, πίσω από τους οικονομικούς δείκτες υπάρχουν οι άνθρωποι με ανάγκες. Άνθρωποι που επομίστηκαν δυσανάλογα βάρη στα χρόνια της κρίσης και της ύφεσης και που εμπιστεύτηκαν τη σημερινή κυβέρνηση, όμως απογοητεύονται. Πιστή στην νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της, η Νέα Δημοκρατία δίνει πολλά στους λίγους και πολύ λίγα στους πολλούς, αν και είχε περιθώρια να κάνει κάτι καλύτερο. Τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία Πρωθυπουργός και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν υποτίθεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής τους, έχουν πλέον αντιληφθεί ότι δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο να περιμένουν από την κυβέρνηση. Ήδη σε λίγες μέρες το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα, θα εφαρμοστεί για το 2020. Οι φοροελαφρύνσεις αυτές αφορούν κυρίως τους ισχυρούς και τους πιο πλούσιους, ενώ τα χαμηλά και μεσαία στρώματα δεν κερδίζουν σχεδόν τίποτα από τα ωφέλη της εξόδου και των θυσιών που απαιτήθηκαν μέσα στα μνημόνια. Αλλά ακόμα και αυτά τα πολύ λίγα που δίνετε, τα παίρνετε πίσω μέσα από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές όπου επανέρχονται οι κλάσεις, είχαμε καταργήσει, και βέβαια με το 30% των ηλεκτρονικών αποδείξεων που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί. Θα το δείτε και στην πράξη δυστυχώς. Η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια νεοφιλελεύθερη συνταγή που οδήγησε τη χώρα στην περίοδο των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε και λίγο μετρημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έρχεστε να κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που παρέλαβε τη χώρα πραγματικά χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και έρχεται να την παραδώσει νοικοκυρεμένη, χωρίς να έχει εξαλείψει όλες τις αδικίες, αλλά με σαφή βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα και κοινωνική κατάσταση. Και βέβαια, όλα τα θετικά μέτρα που ψηφίζετε είναι μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέτρα της κυβέρνησής μας που διαπραγματεύτηκε με τους θεσμούς και τα οποία υλοποίησε και τα οποία ήταν έτοιμα να προχωρήσουν. Σε σύνολο 1,18 δις θετικά μέτρα σε αύξηση δαπανών για το κοινωνικό κράτος κατευθύνονται μόνο 123 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια λιγότερα σε επιδόματα για τους ανάπηρους, τα παιδιά, το ενίκιο και τα σχολικά γεύματα. Πράγματα τα οποία μαζί με το κοινωνικό μέρισμα, όπου 7 στους 8 από αυτούς που πήραν το 18 δεν θα πάρουν τώρα, αυτά τορπιλίζουν τη μεσαία τάξη. Διότι αυτό δημιουργεί το πλαίσιο και το πλέγμα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Έτσι λοιπόν, για μας η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία, η υγεία και τα ισχυρά εργασιακά δικαιώματα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζουν οι πιο ισχυροί που ενισχύονται. Είναι πλαίσιο για την ανάπτυξη και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Διότι έτσι επιτεύχθηκαν οι ρυθμοί ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.
μέσα από αυτήν την κοινωνική κινητικότητα, κύριε Υπουργέ. Και βέβαια, όταν βλέπουμε ότι δεν υλοποιείται η πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού, τροπιλίζονται οι συλλογικές συμβάσεις, απολύονται εργαζόμενοι από τις τράπεζες, ενώ τα προγράμματα του ΑΕΔ τροπιλίζονται κατά 20% στον προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε και για την ανεργία, αλλά και για την στελέχωση κέριων υπηρεσιών. Είναι λοιπόν σαφές ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από κοινωνικός και αναπτυξιακός είναι ο προϋπολογισμός σας, αλλά και στις επιχειρήσεις. Αντί να ενισχύσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στις μεγάλες. Και αυτό έχει επίπτωση τόσο στο γεγονός ότι αυτά δεν επιστρέφουν στην αγορά, αλλά και το επίπεδο ζωής του 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι άνθρωποι με λίγους εργαζόμενους και οικογένειες, δεν ενισχύεται. Θα μπορούσατε να κάνετε την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι των 20.000 ευρώ που είχαμε προγραμματίσει, να κάνετε σημαντική μείωση στην προκαταβολή φόρου με 50% αντί για 100%. Αυτά είναι μέτρα που θα ανακουφίσουν πραγματικά. Την κατάργηση ή έστω σημαντική μείωση τέλους επιτιδεύματος, αλλά και το ΦΠΑ από το 13% στο 11%. Πάω γρήγορα στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας τομέας που είναι κρίσιμος, είναι ένα ζήτημα σύνθετο, ένα πολύπλοκο θέμα, στο οποίο όμως έχετε πλήρως αποτύχει. Δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός κυβερνητικός. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αποδοκιμαστεί για το νομοθετικό και το διοικητικό πλαίσιο, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες εσείς δηλητηριάσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολιτικές στέγασης και ένταξης, στρέφονται εναντίον της. Ευτυχώς όχι η πλειοψηφία τους. Αντί λοιπόν να συνεχίσετε την αποσυμφόρηση των νησιών που κάναμε εμείς, έχετε τώρα πάνω από 40.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους στα νησιά. Και όσους μεταφέρετε στην ενδοχώρα πηγαίνουν όχι σε αξιοπρεπείς δομές, αλλά σε άτυπες δομές τύπου Κορίνθου ή Κιλκής. Διεθνοποίηση του ζητήματος. Αντί να αξιοποιήσετε έναν δρόμο της μετεγκατάστασης που είχε υλοποιηθεί των οικογενειακών επανενώσεων και των συσκέψεων των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου, το μετατρέπετε σε διμερές με την Τουρκία. Είναι λάθος. Όπως επίσης και στην ένταξη, τορπιλίζετε και τον ΝΑΜΚΑ για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, που θα δημιουργήσει ζήτημα και για τη γενικότερη υγειονομική θωράκιση, αλλά βέβαια και στην εκπαίδευση, όπου μέσα στον προϋπολογισμό δεν εγγράφονται τα κονδύλια που είχαμε δώσει εμείς για 12.500 παιδιά στα σχολεία. Λέγοντας λοιπόν το εξής, εσείς έχετε μέσα στον προϋπολογισμό διαθέσει πολύ συγκεκριμένα κονδύλια για τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Υπηρεσία Ασύλου, που είναι σχεδόν τα ίδια που διαθέσαμε κι εμείς, πράγμα το οποίο δείχνει την ομολογία ότι το δικό μας σχέδιο ήταν σωστή κατεύθυνση. Όμως έρχεστε να τορπιλήσετε ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο είχε επικεντρωθεί τόσο στη στέγαση όσο στην υποδοχή, αλλά και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών. Θέλω να πω επίσης, και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, για τον Εθνικό Συντονιστή, τον οποίο συστήσατε με εξουσίες και αρμοδιότητες οι οποίες υπερβαίνουν αυτές τις οποίες είχαμε συνηθίσει, αυτές που προβλέπονται. Ο Εθνικός Συντονιστής θα εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία ανοιχτών και κλειστών δομών, κατά παρέκκληση κάθε θεσμικής και διοικητικής διάταξης, θα δίνει ενδεχομένως εντολές και σε συναρμόδια υπουργεία ή στα σώματα ασφαλείας. Και άκουσα τον κύριο Πλακιωτάκη, άραγε εσείς κύριε Πλακιωτάκη, θα δέχεστε να αποφασίζει ο Εθνικός Συντονιστής για ζητήματα που αφορούν την αρμοδιότητά σας? Είναι πάρα πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Και έτσι λοιπόν, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε το σχέδιό σας για τις κλειστές δομές και δεν το χρηματοδοτεί, πάτε στον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τα εθνικά κονδύλια, αλλά αξιοποιούσε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και παίρνετε από εκεί για να υλοποιήσετε ένα σχέδιο το οποίο είναι, εκτός του ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι και αναποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας να επικρατήσει και πάλι αλληλεγγύη απέναντι στους αποκλεισμούς και το μίσος. Όμως εσείς με τον προϋπολογισμό σας στοχοποιείτε και την οικονομική σας πολιτική, συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και την κοινωνική πλειοψηφία, επιστρατεύοντας και τον αυταρχισμό για να το υλοποιήσετε. Όμως η κοινωνία έχει καταλάβει τι συμβαίνει, θα αποτρέψει το ξύλωμα και τη διολίσθηση στην οποία προχωρείτε, και μέσα από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις της θα κερδίσει πίσω τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία και εμείς χορηγήσαμε, αλλά έπρεπε να γίνουν και περισσότερα. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή εντός και εκτός Βουλής. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.